Η Εκλογική Επιτροπή τη Λιβύη καθυστέρησε το Σάββατο τη δημοσίευση τη τελική λίστα υποψηφίων για τι προεδρικέ εκλογέ που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε λιγότερο από δύο εβδομάδε. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη ανατροπή του χρονοδιαγράμματο τη προσπάθεια υπό την ηγεσία του ΟΗΕ με στόχο τι προεδρικέ εκλογέ τη 24η Δεκεμβρίου ώστε να βοηθηθεί η χώρα να ξεπεράσει μια δεκαετία βία. Ο αναλυτή Τζαλέλ Χαρτσάουι του Think Tank Global Initiative. Είπε ότι η αναπόφευκτη συνέπεια τη τελευταία καθυστέρηση θα συνεπάγεται την αναβολή τη ημέρα διεξαγωγή των εκλογών. Ο πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών δεν μπορεί να διεξαχθεί στι 24 Δεκεμβρίου, επειδή οι υποψήφοι έχουν το δικαίωμα για δύο εβδομάδε προεκλογική εκστρατεία μετά τη δημοσίευση τη οριστική λίστα, δήλωσε ο Χαρ Τσάουι στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στι 2 Δεκεμβρίου, ένα λιβικό δικαστήριο επανέφερε ω υποψήφιο τον Σέιφ Αλ Ισλάμ Καντάφη, γιο του δολοφονημένου δικτάτου. Κατόρα, Μουάμερ Μία μέρα νωρίτερα, ένα εφετείο στην Τρίπολη απέρριψε αναφορέ κατά τη υποψηφιότητα του μεταβατικού πρωθυπουργού Αμπντουλαχίμ Ντιμπίμπαχ, ο οποίο ηγείται τη κυβέρνηση ενότητα με έδρα την Τρίπολη. Ένα άλλο κύριο υποψήφιο είναι ο ισχυρό άνδρα τη Ανατολική Λιβύη, Χαλίφα Χαφτάρ. Ο συντονιστή τη αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη, Ρέιζτον Ζένενγκα, συναντήθηκε με τον επικεφαλή τη εκλογική επιτροπή, Εμάντ Αλ -Σαγε για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, ανέφερε ο ΙΕ. Επένεσε την Επιτροπή για την πρόοδο που είχε σημειώσει στι τεχνικέ προετοιμασίε, αλλά τόνισε τη σημασία τη αντιμετώπιση των αναδυόμενων πολιτικών και τεχνικών προκλήσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την πρόοδο. Η Εκλογική Επιτροπή τόνισε ότι δεν μπορεί να δημοσιεύσει τη λίστα επειδή αναμένει μια δικαστική αμφισβήτηση που θα μπορούσε να κλονίσει τη διαδικασία επιλεξιμότητα. Παράλληλα με την παραπάνω αρνητική πολιτική εξέλιξη, είχαμε και μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία στρατιωτική συναντήση. Συγκεκριμένα ο αρχηγό του Γενικού επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, συναντήθηκε το Σάββατο στη Σύρτη με τον αρχηγό του επιτελείου των δυνάμεων του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Αμντελ Ραζίκ Αλ Ναθόρι. Η συνάντηση στη Σύρτη πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθο αξιωματικών και από τι δύο πλευρέ. Μετά τη συνάντηση, ο Αμντελ Ραζίκ Αλ Ναθόρι, είπε ότι συζήτησαν για την ενοποίηση του λιβικού στρατιωτικού θεσμού χωρί ξένη παρέμβαση. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Οι προεδρικέ εκλογέ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην διεξαχθούν στις 24 Δεκεμβρίου όπω είχε προγραμματιστεί, αλλά και αν ακόμη γίνουν, σίγουρα θα αμφισβητηθούν από του ειδημένου των εκλογών, οδηγώντα τη χώρα σε νέο κύκλο αίματο και βίας. Οι συνέπειε για Ελλάδα και Κύπρο δεν θα είναι καλέ, αφού η Τουρκία θα εξακολουθεί να βρίσκεται στρατιωτικά στη Λιβύη και το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο δεν θα έχει απορριφθεί από τη Λιβύη, αφού αυτή δεν θα έχει πρόεδρο και κυβέρνηση. Επίση, στην εξίσωση μπαίνει και η αντιπαλότητα Ιράν-Ισραήλ. Ένα πόλεμο μεταξύ του θα συμπαρασύρει και άλλα κράτη τη περιοχή, δίνοντα ευκαιρία στην Τουρκία να επανέλθει στο προσκήνιο. Τελικά στη Λιβύη θα μιλήσει ο λαό στι κάλπε ή ξανά τα όπλα στο πεδίο τη μαχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.